Τρεις άνδρες συνελήφθησαν από τις αρχές της Ινδονησίας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στα τρομοκρατικά χτυπήματα που συγκλώνησαν την Τζακάρτα. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη συνεργών των τζιχαντιστών. Από τον μπαράζ των τρομοκρατικών επιθέσεων, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και οι 5 δράστες. Οι δυνάμεις ασφαλείας χρειάστηκαν περίπου 3 ώρες για να δώσουν τέλος στη μάχη που ξεκίνησε κοντά σε γνωστή αλυσίδα καφέ. Ο πυρήνας των τζιχαντιστών στην Νοτιοανατολική Ασία περιλαμβάνει την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη. Υπάρχει ένας στρατιωτικός με το όνομα Μπαχρούρ Ναΐμ, ο οποίος θέλει να έχει υποέλεγχο την περιοχή, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο εγκέφαλος που σχεδίασε την επίθεση βρίσκεται στη Ράκα της Συρίας. Το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, σημειώνοντας ότι οι μαχητές του είχαν στόχο ξένους πολίτες αλλά και τις δυνάμεις ασφαλείας.